Καλησπέρα φίλοι μου αγαπημένοι, καλή εβδομάδα. Και τώρα ξέρετε τι πρόσεχα. Λέω, αμάν Παναγία μου, αυτή η πανσέληνος που γίνεται στις 15 το βράδυ, 10.30 ώρα, επηρεάζει το τρίτο δεκαήμερο, Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους. Και όσους έχουν οροσκόπο ή προσωπικούς πλανήτες αυτά τα ζώδια. Τώρα, δεν είναι κακή, είναι καλή η πανσέληνος αυτή. Όσοι ανήκετε στα ζώδια αυτά θα δείτε τους σκόπους σας να αποδίδουν καρπούς επιτυχίας και θα ανέβει η αυτοπεποίθηση στα ύψη. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρουμε πολύ χρήμα. Ίσως και μια επαγγελματική πρόταση να δώσει έναυσμα για κάτι μελλοντικό. Τώρα μπορείτε να προγραμματίσετε ένα ταξίδι επαγγελματικό που θα ευνοήσει και τα οικονομικά σας αρκετά. Αυτό ισχύει για την Παρσέλινο. Γι' αυτό κανονίστε, φιλαράκια μου. Κρυαράκια. Η εβδομάδα αυτή φέρνει έντονη ενέργεια και προκλήσεις που απαιτούν προσεκτική διαχείριση. Με την είσοδο που έχει κάνει η Αφροδίτη στον εγώ καιρό, ο τομέας της καριέρας σας φωτίζεται φέροντας ευκαιρίες να επενδύσετε στις σχέσεις που θα σας βοηθήσουν να χτίσετε μακροπρόθεσμα την επαγγελματική σας εικόνα. Η Πανσέληνος φέρνει στο προσκήνιο οικονομικά ζητήματα και συναισθηματικές ισορροπίες. Αυτό το φεγγάρι μπορεί να φέρει αποκαλύψεις που σχετίζονται με τα οικονομικά σας ή να σας οδηγήσει σε μια βαθύτερη συνειδητοποίηση των αναγκών και των αξιών σας. Αυτή την εβδομάδα μπορεί να χρειαστεί να κουραστείτε λίγο παραπάνω ή να κοπιάσετε για να κατακτήσετε τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες στη δουλειά σας και τις κοινωνικές σας σχέσεις. Ωστόσο, ανταμείβεστε και δικαιώνεστε, γιατί όλα θα υπάρχουν ισορροπία και αρμονία. Τα βράκια μου. Τα σκαμπανεβάσματα και οι διαφωνίες στον χώρο της δουλειάς σας και την προσωπική σας καθημερινότητα δίνουν τη θέση τους σε βίωνα και ευχάριστα γεγονότα και εξελίξεις. Η ερωτική σας ζωή πλημμυρίζει με ευτυχισμένες στιγμές με το πρόσωπο που έχετε στην καρδιά σας. Η σχέση σας έχει τις δυνατότητες να φτάσει μέχρι την επισημοποίηση. Η όψη αυτή που γίνεται, η επανσέληνος δηλαδή, σας καλεί να είστε υπομονετικοί και να εξετάσετε τις λεπτομέρειες με προσοχή, αποφεύγοντας να πάρετε βιαστικές αποφάσεις. Τώρα, από τις 15 και μετά, φωτίζονται οι ανάγκες σας και στρέφεται το ενδιαφέρον σας στις σχέσεις. Η ενέργεια αυτής της πανσελίνου σας παρακινεί να αντιμετωπίσετε καταστάσεις που αφορούν τις πιο στενές σας σχέσεις και να ξεκαθαρίσετε ποιες είναι οι προσδοκίες σας. Ψωμί, φαΐ δεν έχουμε, ραμπανάκια για την όρεξη. Δίδυμη. Με την είσοδο της Αφροδίτης στον εγώ καιρό, η προσοχή σας στρέφεται στα βαθύτερα συναισθήματα και στις σχέσεις που βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια. Από τη νέα της θέση η Αφροδίτη θα σας οδηγήσει να επενδύσετε σε σχέσεις που προσφέρουν μακροπρόθεσμα ασφάλεια και συναισθηματική σταθερότητα. Η Πανσέληνος στις 15 φέρνει στο επίκεντρο θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητά σας και πιθανόν και κάποια επαγγελματικά εργασιακά ζητήματα. Καρκινάκια μου. Η Πανσέληνος στις 15 φέρνει έντονα συναισθήματα και πληροφορίες οι οποίες πιθανόν να έρθουν από συναδέλφους ή φίλους. Τώρα μπορεί να διαπιστώσετε ότι κάποιες από αυτές είναι αρκετά αποκαλυπτικές και πιθανόν να σας οδηγήσουν σε αποφάσεις σχετικά με φιλικές σχέσεις ή με τη συμμετοχή σας σε κάποιες συλλογικές δραστηριότητες. Τα προβλήματα, οι δυσκολίες και αναβολές δίνουν αυτή την εβδομάδα τη θέση τους στην ολοκλήρωση και την επιτυχία των προσωπικών και εργασιακών σας στόχων. Η ερωτική σας καθημερινότητα απολαμβάνει στιγμές συναισθηματικής ολοκλήρωσης με το πρόσωπο που στέκεται στο πλάι σας και ο δεσμός σας απαλλάσσεται από τις σύντριγες και τον εγωισμό και οδηγείται σε σοβαρά και σταθερά μονοπάτια ευτυχίας, ζωντάνιας και χαράς. Λιονταράκια μου, μια εβδομάδα αρχίζει για σας που οι κακοτυχίες και οι αναποδιές του προηγούμενου διαστήματος δίνουν τη θέση τους στην υλική ανταμοιβή και την προσωπική δικαίωση, που η συναισθηματική σας ζωή πλημμυρίζει με ζωντάνια και έφη και τη χαρούμενη διάθεση του συντρόφου σας, που οι πύλες της ευτυχίας και του ρομαντισμού ανοίγουν για το δεσμό σας. Οι εξελίξεις στη σχέση σας μοιάζουν να παίρνουν το δρόμο της επισημοποίησης, οι συζητήσεις με το πρόσωπο που αγαπάτε αφορούν σε ένα υπέροχο ταξίδι ευχαρίστηση και κεφιού, που μπορείτε να μαγνητήσετε το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Δεν θέλω να πέφτετε εσείς. Η Πανσέληνος στις 15 φέρνει στο φως θέματα που αφορούν τη δουλειά και το σπίτι. Παρθενάκια μου, ίσως χρειάζεστε περισσότερη ξεκούραση και χαλάρωση αυτό το διάστημα. Μπορεί να είναι απαραίτητο να ξεφύγετε από την οχλαγωγία και το θόρυβο της καθημερινότητας, κάνοντας ένα μακρινό ή κοντινό ταξίδι για να ανακουφιστείτε από τα προβλήματα και τις δύσβαστες καταστάσεις της δουλειάς, αλλά κυρίως της συναισθηματικής σας ζωής. Μην πάρετε βιαστικές και επιπόλαιες αποφάσεις για σημαντικά θέματα της σχέσης σας που ίσως αργότερα μετανιώσετε. Προσέξτε τις υπερβολικές προσδοκίες και φροντίστε να διατηρήσετε μία ρεαλιστική στάση
απέναντι στους άλλους, καθώς η εξειδενίκευση μπορεί να σας οδηγήσει σε συναισθηματική και όχι μόνο απογοήτευση. Ζυγός. Η Πανσέλινος στις 15 φέρνει έντονα συναισθήματα και αποκαλύψεις που σχετίζονται με οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα. Ενδεχομένως έχετε ταλαιπωρηθεί αρκετά με τη δουλειά σας αλλά και με τις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Γι' αυτό ήρθε ο καιρός να ισορροπήσετε και πάλι την καθημερινότητά σας, να αισθανθείτε ασφαλείς και όχι απεσιόδοξοι. Να εμπιστευτείτε και πάλι τα κοντινά άτομα και τους συνεργάτες σας, να βοηθήσετε παράλληλα με τον σύντροφό σας, συμφιλιώνοντας τα θέλω και τις επιθυμίες σας, ακούγοντας τη γνώμη και τις ανησυχίες του δεσμού σας, πλέοντας σε μια ήρεμη, αισθηματική ζωή με σταθερότητα και όλα αυτά. Σκορπιοί. Αυτή η εβδομάδα έχει ιδιαίτερη σημασία για εσάς, καθώς η Πανσέλινος του Ταύρου Σκορπιού στις 15 φέρνει στο προσκήνιο βαθιές συναισθηματικές ανάγκες και πιθανόν νέα δεδομένα σε κάποιες σχέσεις που είναι σημαντικές για εσάς. Μπορείτε επίσης αυτή την εβδομάδα να επενδύσετε σε μια καλή συνεργασία με τους συναδέλφους και τους ανωτέρους σας και να αξιοποιήσετε όλες εκείνες τις δημιουργικές δυνατότητες για να οδηγηθείτε στην επιτυχία και την προσωπική ευχαρίστηση για τους στόχους και τα επιτεύγματά σας. Να αποδείξετε στο περιβάλλον που κινήσετε συναισθηματικά σας ταλέντα και την ευαίσθητη πλευρά του εαυτού σας. Να χτίζετε λιθαρά και λιθαρά και το δεσμό σας για να απογειώσετε τον έρωτα και την αγάπη στην καρδιά σας. Τώρα μπορείτε να οργανώσετε τις διακοπές σας με τον άνθρωπο που αγαπάτε. Το Ξώτη. Η Πανσέλινος Ταύρου Σκορπίου στις 15 φέρνει στο προσκήνιο θέματα που αφορούν την καθημερινότητά σας. Αυτό το φεγγάρι ενδεχομένως να δώσει αφορμές που θα σας παρακινήσουν να επανεξετάσετε τις καθημερινές σας συνήθειες και να δείτε πώς μπορείτε να βελτιώσετε την ισορροπία ανάμεσα σε επιθυμίες και υποχρεώσεις. Καινούργιες δημιουργικές ευκαιρίες στη δουλειά σας παίρνουν αυτό το διάστημα σάρκα και οστά. Οι προσωπικές σας φιλοδοξίες γίνονται πραγματικότητα. Μία νέα εντυπωσιακή και εκρηκτική γνωριμία μπορεί να φέρει στη συναισθηματική σας καθημερινότητα τη χαρά και την ευχαρίστηση. Ένα νεογέννητο ελπιδοφόρο ειδήλιο δίνει φτερά στα ερωτικά σας όνειρα, η σχέση σας ξεφεύγει από την ανία και την πλήξη, μεταμορφώνοντας τον εγωισμό και το πείσμα σε σαρωτικό πάθος και έντονες στιγμές με το πρόσωπο που λακταράτε να μείνει στο πλάι σας. Η αισθηματική σας ζωή αποκτά και πάλι άπλητο ενδιαφέρον και αισθησιακές φλογερές εκπλήξεις. Εγώ καιρος. Η Πανσέλινος στον άξονα Ταύρου Σκορπίου στις 15 μπορεί να σας κάνει να αναθεωρήσετε τις σχέσεις με φίλους ή ομάδες ανθρώπων και να δείτε ποιοι από αυτούς έχουν τη διάθεση να σας στηρίξουν πραγματικά. Προσέξτε αυτή την εβδομάδα τις οικονομικές σας δοσοληψίες και τις καταστάσεις από το παρελθόν που παραμένουν σε κρεμότητα. Μην κάνετε περιττές πατάλες και ανυπολόγιστα έξοδα, γιατί θα χρειαστεί να ζητήσετε τη βοήθεια των συναδέλφων και των κοντινών σας ατόμων για να βγείτε από τα προβλήματα και τις δυσκολίες. Επενδύστε στο σύντροφό σας χωρίς να θεωρείτε την αγάπη και τον έρωτα δεδομένα αισθήματα στο δεσμό σας. Απεκλωβίστε τη σχέση σας από την ανία και την στασιμότητα. Υδροχόη μου, θα αισθανθείτε αρκετά άβολα τις επόμενες ημέρες και αυτό γιατί επιθυμείτε να ξεδιπλώσετε τα όνειρα και τους προσωπικούς σας στόχους, ενώ κάποια πρόσωπα ή καταστάσεις μέσα στο περιβάλλον που κινείστε σας αναγκάζουν να είστε διστακτικοί, ανασφαλείς και επιφυλακτικοί, με αποτέλεσμα να διστάζετε για το επόμενο βήμα, ακόμη και στη συναισθηματική σας ζωή, γιατί φοβάστε να μιλήσετε ανοιχτά στον σύντροφό σας για τις σκέψεις και τις αμφιβολίες σας, γιατί νιώθετε την επιθυμία να ξεφύγετε από μια προβληματική σχέση και σας λείπουν το θάρρος και η τόλμη, γιατί πρέπει να εμπιστευτείτε τις ικανότητες και τα ταλέντα σας, δίνοντας αξία στον εαυτό σας. Η Πανσέλινος φέρνει την ανάγκη για ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής σας ζωής. Τώρα μπορεί να νιώσετε πίσω από τις απαιτήσεις της δουλειάς σας ή να χρειαστεί να πάρετε αποφάσεις που αφορούν το σπίτι και την οικογένειά σας. Και τελειώνουμε με τα ψαράκια. Η Πανσέλινος στον άξονα Ταύρου Σκορπιού στις 15 στρέφει το ενδιαφέρον σας σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, τη γνώση και την επικοινωνία. Η ηθική ακεραιότητα, σφρίγος και αποφασιστικότητα είναι τα όπλα με τα οποία χρειάζεται να εφοδιαστείτε αυτή την εβδομάδα για να καρπορφορήσουν οι εργασιακές σας επιδιώξεις και οι προσδοκίες σας. Καλοτυχία και ευρωστία για να δραστηριοποιηθείτε με δυναμισμό και τόλμη, προκειμένου να κατακτήσετε τα συναισθηματικά όνειρα και τις επιθυμίες της καρδιάς σας, για να ενεργοποιήσετε το δεσμό σας, την τρυφερότητα και τη ρομαντική διάθεση προς το πρόσωπο που αγαπάτε. Ιδέα ελεύθερη για να αναζητήσετε τον αληθινό έρωτα στα παιχνίδια και το φλερτ των ζωδίων της φωτιάς, απολαμβάνοντας εκπληκτικές στιγμές. Καλή επιτυχία. Εύχομαι σε όλους, είτε αυτό αφορά τα οικονομικά, είτε αφορά τα επαγγελματικά, είτε αφορά τις σχέσεις. Να είστε καλά φίλοι μου αγαπημένοι.
Καλή εβδομάδα. Προσοχή, είπαμε στις 15. Ταύρη, Σκορπιοί, υδροχόοι και λιοντάρια. Θα βρίσκεστε σε μία έξαρση, γι' αυτό προσέχετε. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε και να δικαιολογήσετε ότι φταίει πανσέλινος. Καλή συνέχεια, αγαπημένοι μου. Γεια σας.